κονσέρβα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, okay. Πάμε ξανά. Sorry. Ένα λεπτό και λίγο να ευχαριστήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Δεν ξεχάσαμε κανένα. Όχι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Δημάρχου να βρεθούμε σήμερα εδώ για το θέμα των φορτωτικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια εκδήλωση. Έχουν γίνει πολλές στην πόλη. Το πρόβλημα δεν μπορέσαμε να το λύσουμε. Γιατί δεν μπορέσαμε να το λύσουμε? Κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας τις προηγούμενες φορές? Όχι. Είναι ένα πολύ πρόβλημα. Θέλει συμμετοχή όλων. Θέλει τη βοήθεια όλων μας, ακόμη και των ιδίων επαγγελματιών και φυσικά της αστυνομίας και φυσικά των επαγγελματιών που θέλουν να μπορούν να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι η πόλη πρέπει να τροφοδοτείται καθημερινά. Τον τρόπο θα πρέπει να τον βρούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να δώσουμε λύσεις. Εγώ εκείνο που πρότεινα στον Δήμαρχο είναι να αλλάξει το τονάζ στις φορτωτικές, γιατί από μια λάθος απόφαση προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα φορτηγά που μπαίνουν μέσα στον χώρο φορτωτικών είναι 1,5 τόν, ενώ το ίδιο ακριβώς όχημα, το ίδιο σκάφος βγαίνει και 3,5 τόν. Οπότε αν θα βγουν τα 3,5 τόνο σημαίνει ότι θα ελαφρύνουμε κατά πολύ την κυκλοφορία του χρόνου. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Θα κοιτάξουμε να λύσουμε, θα κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το πρόβλημα. Λύση δεν υπάρχει όμως, οριστική λύση, και δεν υπάρχει μια λύση η οποία θα είναι χρόνια. Συνέχεια θα πρέπει να παίρνουμε καινούριες αποφάσεις και συνέχεια θα πρέπει να αμύθια άλλο να βρίσκουμε λύσεις. Τώρα σήμερα και με το flyover τα πράγματα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Φιλιππίδη, τα καταστήματα στο κέντρο μπορούν να εφαρμόσουν το ωράριο φορτεκ φόρτες 8.30 με 8.30 το πρωί? Όχι. Καταρχάς, εμείς η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει να χωριστούμε σε τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι σούπερ μάρκετ, είναι ευπαθή προϊόντα και έτοιμα ενδύματα. Δεν μπορείς να βάλεις ένα ή μια ωράριο για όλους αυτούς. Δεν μπορεί να ξυπνάμε αφενός με τον επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα, το ξυπνάμε στις 5 το πρωί για να έρθει να παραλάβει ένα κυβότιο. Τα σούπερ μάρκετ σου μπορούν. Άρα η φορτωτικότητα του σούπερ μάρκετ μπορεί να φτάνει σε 7,5 ώρα. Θα πρέπει να βρούμε κάποια ώρα, νεκρή ώρα, κυκλοφοριακή ώρα ενώ πάντα, για να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν τα ευπαθή προϊόντα. Και φυσικά τα ιδιαίτερε υπόδειε μέσα στο ωράριο του. Αυτή κατά την άποψή μα είναι η λύση και αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα εφαρμόσει είναι θέμα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Θα πάρει τι αποφάσει, θα ακούσει όλο τον κόσμο. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να ξέρουμε κιόλα ότι δεν είναι εύκολο να παίρνουμε εμεί αποφάσει για τι μεταφορικέ εταιρείε. Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν πούμε στι μεταφορικέ εταιρείε ότι θα παραδίδουν μέχρι τι 7 το πρωί. Θα πρέπει να παραδίδουν από τι 12 τη νύχτα μέχρι τι 7 το πρωί. Δεν θα πάνε σε ένα κατάστημα, δεν θα πηγαίνει ένα φορτηγό σε ένα κατάστημα. Θα πρέπει να τροφοδοτήσουν όλη την αγορά. Πώς θα το πετύχουν, πού θα βρουν το προσωπικό και από την άλλη μεριά πώς θα κοστίσει αυτό το πράγμα στις μεταφορικές εταιρείες, ούτως ώστε να μην το μετακινήσουν σε εμάς και εμείς να μην το μετακινήσουμε στον πελάτη. Μπράβο, ρε Γερακά.